Εκ μέρους της διοίκησης, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για σήμερα, για την παρουσία σας. Να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, χωρίς τραυματισμούς, με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κατσουράνη, όπως είδατε όλοι. Ο Σύλλογος θέλει να του αποδώσει μια τιμητική πλακέτα και ένα δώρο για τις ευχές μας. Κοιτάξτε εδώ την κάμερα λίγο, άμα θέλετε. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά και υγεία. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Ας σας πει δύο λόγια και ο κύριος Κατσουράνης, σαν παίχτης που άφησε εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καταρχήν εύχομαι υγεία σε όλους, να έχετε καλές γιορτές με τις οικογένειές σας, να είστε υγιείς πάντα. Εύχομαι να μην κάνετε πολλές φορές προπόνηση εδώ. Εύχομαι δηλαδή, το πέρασμα στο βλέπω το γήπεδο. Ελπίζω να έχουμε κι άλλο. Το καλό το έχουμε στα σκοτάδια. Δεν έχω να σου πω πολλά. Παιδιά είστε όλοι νέοι, θα ακούτε τους γονείς σας, τους καθηγητές σας. Μπορεί να τα έχετε ακούσει πολλές φορές αυτά, αλλά τελικά στο τέλος αυτή είναι η αλήθεια, αυτό μένει. Οι σοφότεροι είναι και μεγαλύτεροι, όλοι αυτοί που έχουν ζήσει έστω και μια μέρα παραπάνω από εμάς, ο πατέρας μας, η μάνα μας, κάτι ξέρουν καλύτερα. Έχουν περισσότερη εμπειρία στη ζωή. Αυτοί που βλέπετε όλοι και θαυμάζετε, ειδικά οι πιο μικροί και εσείς, ο Μέση, ο Ρονάλντο, λέω δύο ονόματα που τα ξέρουν όλοι, δεν είναι κάτι παραπάνω όπως είστε κι εσείς. Έτσι γίνανε κι εσείς, έτσι ξεκίνησαν κι αυτοί. Δεν ήρθαν από το διάστημα, το καταλαβαίνετε νομίζω. Δουλέψανε, είχαν ένα ταλέντο. Το ταλέντο μόνο του δεν κάνει τίποτα. Θέλει δουλειά. Και είμαστε σε μια χώρα που δυστυχώς δεν είναι οργανωμένη στο ποδόσφαιρο, αλλά με λίγο τύχη, όποιος αξίζει τον δρόμο θα τον βρει. Αυτά είχα να σου πω εγώ. Ελπίζω να βρείτε καθαρούς ανθρώπους στη ζωή σας, να σας βοηθήσουν. Και αυτοί που σας αγαπάνε πιο πολύ από όλους σας, θα θυμάστε είναι οι γονείς σας. Αλλά μην τους ακούτε πολύ στο ποδόσφαιρο, γιατί οι γονείς σας έχουν κάποια άλλη δουλειά, άρα δεν ξέρουν πολλά ποδόσφαιρο. Άρα να ακούτε τον προπονητή σας. Αυτά.